Πάμε γρήγορα στον κύριο Κώστα Καραγκούνη, γιατί τον έχουμε απολογήσει ούτως ή άλλως τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας από εκείνους που έχουν σοβαρές ενστάσεις για την τροπολογία. Και αν δεν κάνω λάθος, το πρωί ζητήσατε, κύριε Καραγκούνη, να την πάρει πίσω η κυβέρνηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευχαριστώ στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Ζήτησα πρέπει να γίνει μια καλύτερη επανεξέταση του ζητήματος, ειδικά στο άρθρο 4, που νομίζω είναι και το περισσότερο αντίμαχο. Δηλαδή, τι να γίνει, εκεί, εκεί νομίζω θα πρέπει να, να υπάρξει ένα πιο ξεκάθαρο, ένα πιο σαφές και ένα πιο συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ειδικά όσον αφορά τους παράτυπους μετανάστες. Γιατί, όπως ξέρετε, το έχει πει και το Υπουργείο, η τροπολογία αυτή αφορά, θα έλεγα, αν μπορούσα να το κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν κάποια στιγμή νόμιμα στη χώρα και παρέμειναν εδώ. Εδώ συζητάμε δηλαδή για περιπτώσεις που έχουν τουριστική βίζα. Ή με άλλο τρόπο, τέλος πάντων, μπήκαν νομίμως σε σύλλογα στη χώρα. Και μιλάμε και αυτούς οι οποίοι παράνομα έχουν μπει στη χώρα ή παράτυπα έχουν μπει στη χώρα, όπως είναι, η σωστή ορολογία. Και νομίζω ότι εδώ, και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μπουν ξεκάθαρα κριτήρια στο άρθρο 4 του νόμου. Μέσα σε αυτούς που καταλαβαίνουμε ότι εκμεταλλεύονται αυτοί οι παράνομοι διακινητές και αθώες ψυχές, αθώους ανθρώπους, το καταλαβαίνετε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι έκνομοι. Είναι εγκληματικά στοιχεία. Είναι τρομοκράτες. Εγώ έχω θυμίσει στο δημόσιο διάλογο ότι ο Μακελάρης στη Γαλλία πριν από κάποια χρόνια, ξέρει ότι είχε περάσει από τη χώρα μας. Οπότε εδώ πρέπει να είμαστε γενικά, κύριε Παυλού, κύριε Οικονόμου, πάρα πολύ, θα έλεγα, προσεκτικοί με τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής. Που οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, έχει εφαρμόσει μια πάρα πολύ αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή, εσάς τι σας φοβίζει τώρα, κύριε Καραγκούνη, για να το καταλάβουμε, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, κύριε? Ότι δεν γίνεται αυτή η διάκριση, κύριε Οικονόμου. Που σημαίνει, σημαίνει ότι κάποιοι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το ζήτημα αυτό. Και τι να κάνουν, να δημιουργηθεί σύγχυση. Και να έρθουν κι άλλοι, εννοείται. Και είτε, αυτό επειδή υπάρχει μια χρονολογία υποβολή της αίτησης. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 θα μπορούσαν θεωρητικά να το αξιοποιήσουν, αλλά και από την άλλη. Να το αξιοποιήσουν ερχόμενοι, λέτε, στην Ελλάδα και άλλοι. Θα το αξιοποιήσουν εκ των υστέρων. Μάλιστα. Ή ήδη εδώ υπάρχοντες, πρέπει να διαχωρίσουμε τελικά ποιο παίρνει άδεια διαμονής. Μας ενδιαφέρει να πάρει άδεια διαμονής κάποιο. Αν υποθέσουμε ότι τη σκίζουμε την τροπολογία. Αν υποθέσουμε ότι τη σκίζουμε. Το υφιστάμενο καθεστώς δεν είναι προβληματικό από μόνο του. Τα 7 χρόνια τα οποία είχαν ψηφιστεί επί Πρωθυπουργία Σαμαρά. Αυτά γίνονται τρία τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν πολύ πιο αυστηρά κριτήρια. Συνολικά το λέω αυτό. Κύριε Παυλόπουλε. Συνολικά πρέπει να μπουν πιο αυστηρά κριτήρια. Και θεωρώ ότι υπό μία έννοια θα μπορούσε και το Υπουργείο να το συζητήσουμε λίγο νωρίτερα. Να υπάρξουν κάποιες παρατηρήσεις επί του ζητήματος αυτού, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο που πραγματικά θα έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Να καλύπτει τις αντιστοιχίες. Παρόλα αυτά, εσείς θα το ψηφίσετε απόψε? Το έχω πει, κύριε Κολομπού, ότι αν τεθεί θέμα κομματική. Γιατί αν τεθεί θέμα? Αν δεν ετίθετο. Είναι ένα συγκροτημένο. Αν δεν ετίθετο, σας λέω ότι εγώ ήδη κάνω την πρόταση ότι πρέπει να υπάρξει επανεξέταση και αλλαγή του ζητήματος. Αν τεθεί θέμα κομματική πειθαρχία, προφανώς και θα το ψηφίσω, θα το στηρίξω. Γιατί είμαστε δημοκρατικά και ελεύθερα, βεβαίως, λέμε την γνώμη μας και συζητάμε και πολλά αλλάζουν, να ξέρετε. Η κυβέρνηση αυτή έχει ευαισθησία και πολλά ζητήματα, πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες ή τροπολογίες. Πάντως, εγώ να σας ρωτήσω κάτι, αν δεν ετίθεται το θέμα κομματικής πειθαρχίας, η εμπιστοσύνη της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας στην κυβέρνηση, θα ετίθεται προς αμφισβήτηση? Σε καμία περίπτωση. Εδώ τι συζητήσεις κάνουμε και νομίζω ότι. Όχι, άλλο λέω, η πλειοψηφία δεν θα το ψήφιζε. Λέτε τι θα κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι. Λέω, αν δεν ετίθεται το θέμα κομματικής πειθαρχίας. Η πλειοψηφία των κυβερνητικών βουλευτών δεν θα ψήφισαν την τροπολογία. Δεν το ξέρω αυτό. Τι πιστεύω. Παρόλο που εγώ σε κάθε περίπτωση μπορώ να μιλήσω για άλλο. Χαίρονται πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά έχει σημασία τι θα κάνουν. Τι θα έκαναν οι κάμερε. Κύριε Παυλόπουλε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματο άλλων συναδέλφων. Εγώ σα λέω. Εσεί θα το ψηφίζατε ω έχει, αν δεν υπήρχε πειθαρχία. Αυτό που θα ζητούσα αρχικώς, όχι δεν το ψήφιζα, αρχικώς θα ήταν να αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας χρόνος να βελτιστοποιήσουμε την. Να συζητηθεί, λέτε, πιο αναλυτικά. Ακριβώς. Διότι μην ξεχνάτε, γιατί γίνεται και λίγο μια κομματική υπομία, μια εκμετάλλευση του ζητήματος. Η κυβέρνηση αυτή έχει πραγματικά, και θα το επαναλάβω, έχει εφαρμόσει μια πολύ αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική και δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το δείχνουν και οι αριθμοί.
Αλλά νομίζω όμως αυτή την. Μα εδώ δεν σας πυροβολεί η αντιπολίτευση. Ο κύριος Σαμαράς πυροβολεί. Αμφισβητεί την αντιπολίτευση. Λέει ναι, φέρτε τώρα, χθες. Ο κύριος Σαμαράς είναι άποψή του, είναι σεβαστή και νομίζω ότι έχει την ιδιαίτερη. Πάντα έχει την αξία προσοχής και πάντα έχει και την ιδιαίτερη βαρύτητά του. Και από εκεί πέρα, εγώ μπορώ να σας μιλήσω για τον εαυτό μου, άλλοι συνάδελφοι για τον εαυτό του. Κλείνουμε εδώ, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.